Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το γήπεδο της Φιλιππιάδας. 25η αγωνιστική, πρώτη-τελευταία για τον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Εθνικός που έχει υποβαστεί και μαθηματικά μετά από 15 συνεχείς παρουσίες σε ΔΕΛΤΑ και ΓΑΜΑ Εθνική, επιστρέφει στο τοπικό Πρέβεζας Λευκάδας με τον Τηλικράτη, ο οποίος είναι υποψήφιος πρωταθλητής στον τρίτο όμιλο για να συμμετάσχει στα μπαράζ ανόδου με τις ομάδες από τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τέταρτο όμιλο. Κατά πάσα πιθανότητα με Ηρακλή, το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλο, αλλά και, το Παραλίμνη. Τώρα από τα δεξιά τον Τηλικρά, τη σέντρα, μια κεφαλιά, η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι για την ομάδα της Λευκάδας. Ξεκίνησε πιο δυναμικά, έχει και γύρω στους 50 φίλους από τη Λευκάδα. Να πάσα τώρα στην περιοχή για τον Περιστέρη, σε ένα μαρκάρι, στο σεντράρι, τελικά του βγήκε σέντρα σουτ ή τίποτα από τα δύο, μπάλα πέρασε out. Ήταν μόνος του Περιστέρης. Και να σουτάρει, να κάνει μια καλύτερη πάσα. Δεν βγήκε τίποτα από τα δύο, πέρασε out. Σέντρα και το 1-0 για τον Τηλικράτη από το corner. Άνοιγε το σκορ. Τον γκολ που έψαχναν στο 28 λεπτό. Άνοιγε το σκορ εδώ στη Φιλιππιάδα από την εκτέλεση corner. Νογραμματικόπουλος με το νούμερο 9. Θετικό της ομάδας, την έστελε στα δίχτυα του Μολόνη στο 28 λεπτό. Εθνικός Τηλικράτη. Γκίκας για τον Πετράκο. Και πάλι ο Γκίκας Πετράκος με τη μία του σουτ χαμηλά δίπλα. Μπάλα κάπου βρήκε κόρνερ τελικά. Ωραία, άλλαξαν εδώ την μπάλα. Γκίκα Πετράκος, το σουτ του Πετράκο αυτή τη φορά ήταν καλύτερο. Κάπου βρήκε, λιώθηκε πορεία, πέρασε δίπλα. Έτσι. Το κάθο δοκάρι του. Πάσα για τον Περιστέρη. Και πάλι για τον Φέτσι, θα γυρίσει ο Φέτσις και ο Γκίκα το 0-2. Έτσι απλά τελειώνει το παιχνίδι. Αναμενόμενο βέβαια, χωρίς την ιδιαίτερη αντίσταση από τους παίκτες του Εθνικού. Τηλικράτης φτάνει στο 0-2. Με σκόρερ τον Γκίκα από την συνεργασία Περιστέρη Φέτσι και ο Γκίκα το 0-2 στο 52 λεπτό. Ο Τηλικράτης θα τερματίσει πρώτος στον τρίτο όμιλο, γιατί τελευταία αγωνιστική. Να σου του Σιδηρόπουλου, να ένα σουτ για τον Εθνικό στο παιχνίδι, ψηλά η μπάλα, πρώτη αλλαγή τώρα για τον Τηλικράτη. Αλλά πέρασε και από τον Γκίκα το σου του Καβαδία, οι κόντρες out από το Γιώργο Καταγή, που πλεονεκτική θέση. Δεν τα κατάφερε αρχικά ο Καβαδίας και συνέχεια ο Καταγής. Τώρα βλέπουμε και τον Νίκο Τολάπα, ετοιμάζει τρίτη αλλαγή για τον Εθνικό. Περιμέναμε ότι θα μείνει στις 2.